Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ με ένα βιντεάκι το οποίο μου το ζητήσατε, μου το ξαναζητήσατε, μου το ξαναξαναζητήσατε και είναι το βίντεο που διακοσμώ τα σπίτια σας. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα μηνύματα έλαβα από τότε που ανέβασα αυτό το βίντεο. Μου στείλατε πάρα πολλές κοπέλες στο Instagram να το ξανακάνω, μου στέλνατε φωτογραφίες, οπότε σκέφτηκα να κάνουμε και το Part 2, αλλά με όλες αυτές τις φωτογραφίες που μάζεψα σίγουρα θα γίνει και Part 3 και Part 4 λογικά και μάλλον θα το καθιερώσουμε στο κανάλι. Οπότε σήμερα είμαι εδώ να ξεκινήσω με την πρώτη κοπέλα η οποία μου έστειλε 2-3 φωτογραφίες από διάφορα σημεία του σπιτιού της για να τη βοηθήσω στη διακόσμηση. Αυτό κάνουμε σε αυτά τα βίντεο. Όποιος δεν γνωρίζει, μου στέλνετε φωτογραφίες στο Instagram και εγώ σε κάποιο βίντεο σας βοηθάω στο πώς μπορείτε να τα διακοσμήσετε. Ξεκινώ λοιπόν με την πρώτη εικόνα που μου έστειλε η κοπέλα αυτή και είναι εδώ αυτό το σημείο το οποίο είναι στην κουζίνα της και έχει μία τροφοθήκη, είναι η κουζίνα της τέλος πάντων, ένα κενό και μετά ένα καταψύκτη και μου λέει τι να βάλει ανάμεσα στο κενό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, για να εξοικονομήσεις χώρο και να βάζεις και άλλα πράγματα μέσα, αυτό που θα σου πρότεινα είναι να συνεχίσεις αυτό που ήδη έχεις, δηλαδή αυτή τη ντουλάπα που έχεις, αυτό το ντουλάπι της κουζίνας, να το συνεχίσεις και να κάνεις ακόμη ένα από δίπλα. Πρέπει να είναι η συνέχεια της κουζίνας για να φαίνεται όμορφο και να εξοικονομήσεις και χώρο και να βάζεις και τα πράγματά σου, να το γεμίζεις, να το κάνεις ωραίο. Οπότε νομίζω ότι εδώ μπορείς να το συνεχίσεις και να πεις αυτό που σου φτιάξει την κουζίνα να σου βάλει άλλο ένα ντουλάπι, άλλη μια ντουλάπα για να αποθηκεύεις και εκεί διάφορα πράγματα από την κουζίνα σου. Λοιπόν, εντωμεταξύ σε αυτά τα βίντεο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπω πάρα πολύ τα σπίτια σας και μου αρέσει γιατί παίρνω και εγώ ιδέες μέσα από τα δικά σας σπίτια, δεν παίρνετε μόνο εσείς από εμένα. Βλέπω, μου αρέσει που ανταλλάσσουμε φωτογραφίες, βλέπετε εσείς το δικό μου σπίτι, βλέπω και εγώ το δικό σας. Οπότε ακολουθήστε με στο Instagram για να μου στείλετε και εσείς τις δικές σας φωτογραφίες και να τις δείτε σε κάποιο επόμενο βιντεάκι. Πάω στην επόμενη φωτογραφία που μου έστειλε η ίδια η κοπέλα και είναι αυτό το σημείο και μου λέει τι να βάλω στα ραφάκια διότι έχει βάλει κάτι κορνίζες και δεν τις έχει γεμίσει ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα ραφάκια είναι καλό να αποθηκεύσεις τρόφιμα. Όπως θα σου έχω κάποιες φωτογραφίες από ράφια σε κουζίνες που μπορείς να βάλεις μέσα, να πάρεις ένα όμορφο βάζο και να βάλεις μπισκότα, τα δημητριακά σας, αλεύρι, ζάχαρη, τέτοια πράγματα τα οποία να τα βάζεις μέσα σε μεγάλα γυάλινα δοχεία και να τα αποθηκεύεις εκεί. Δεν χρειάζεται να το κάνεις διακόσμηση. Μπορείς απλά να εξοικονομήσεις έτσι χώρο από κάποιο άλλο ντουλάπι και να πάρεις ωραία γυάλινα βάζα όπως τις φωτογραφίες που θα σου έχω και ίσως να βάλεις και κάποια ταμπελάκια πάνω για να γράφεις τι είναι το καθένα και θα φαίνεται πολύ ωραίο μες στην κουζίνα σου και θα είναι και πάρα πολύ πρακτικό γιατί θα τα έχεις μπροστά σου και θα τα βλέπεις. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα ράφια που βάζεις γυάλινα δοχεία και αποθηκεύεις μέχρι και μακαρόνια μπορείς. Στην επόμενη φωτογραφία η κοπέλα μου έστειλε το σαλόνι της και μου είπε πώς μπορεί να το διακοσμήσει, βασικά τι κουρτίνες να βάλει και πώς μπορεί να διακοσμήσει το τραπεζάκι του σαλονιού της. Λοιπόν, μου είπε ότι είναι σκουρόχρωμες οι κουρτίνες και θέλει ένα άλλο χρώμα. Κατά τη δική μου άποψη είναι όντως σκουρόχρωμες, όπως είπες και εσύ, γιατί είναι και γκρι ο καναπές και γκρι το χαλί και έχεις βάλει και λίγο γκρι κουρτίνα με λευκό. Εγώ θα έβγαζα τις γκρι και θα άφηνα μόνο το λευκό, να σου πω την πραγματική μου άποψη. Θα έβγαζα την γκρι που έχεις, γιατί έχεις δύο κουρτίνες και θα άφηνα μόνο το λευκό, αυτό το λεπτό, αυτή τη λεπτή ποιότητα. Τώρα, εάν δεν θέλεις λευκές κουρτίνες, μπορείς να βάλεις μπορντό, που πάλι θα σου σκοτεινιάσουν λίγο το χώρο, όπως είπες και εσύ, αλλά θα είναι ένα πιο έντονο χρώμα που θα δώσει φως και μια ζεστασιά μες στο σπίτι να μπει ένα έτσι διαφορετικό χρωματάκι, να μην είναι όλα γκρι. Παρ' όλα αυτά, ή μπορντό βάλεις ή λευκό, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο γιατί έχεις ένα πολύ όμορφο σαλόνι. Όσο αφορά τη διακόσμηση του τραπεζιού, εγώ θα έβαζα κάποιο δίσκο, θα σου έχω διάφορα παραδείγματα που θα έβαζα κάποια γλαστρούλα, ένα κεράκι, τίποτα από αυτά που ακουμπάς πάνω το καφέ σου, τα σουπλά λέγονται. Σουβέρ, δεν θυμάμαι, αυτά νομίζω κατάλαβες. Κάποιο κεράκι, κάποιο ρεσό και έτσι να το γεμίσεις με διάφορα μικροπράγματα. Συνήθως κάτι τέτοιο κάνουν πια στα τραπέζια τα διακοσμητικά. Ένας δίσκος θα είναι πολύ όμορφος πιστεύω. Πάμε στην επόμενη κοπέλα, η οποία μου έστειλε τον καναπέ της για αρχή και μου είπε τι μαξιλαράκια να βάλει πάνω, τι ριχτάρι και να δώσει λίγο φως πάνω στον καναπέ της. Λοιπόν, εγώ θα έβαζα πάνω στον καναπέ σου γιατί έχει αρκετά σκουροχρώμα, θα έβαζα ένα χρώμα μπέζ.
Μπορείς να βάλεις μαξιλάρια και να παίξεις με το μπες πολύ, γιατί ταιριάζει και με το σπίτι σου. Θα έβαζα και μπες ριχτάρι και μπες μαξιλάρια για να ανοίξεις λίγο το χρώμα που έχεις στον καναπέ σου. Διαφορετικά μπορείς να παίξεις και σε διχρωμία και σε μοτίβο και να βάλεις ασπρόμαυρο μαξιλάρι ή μπες με μαύρο μαξιλάρι. Δηλαδή το ένα μαξιλάρι πάνω να έχει μοτίβα και σε διάφορα χρώματα από χρώσεις όπως αυτές που ταιριάζουν και με το σπίτι σου, το μπέζ, το μαύρο, βλέπω ότι ταιριάζει, ή μπλε αν είναι ο καναπές μπλε, γιατί κάτι σαν να καταλαβαίνω ότι είναι μπλε. Βάλε ανοιχτό χρώμα όμως για να ανοίξει λίγο το χρώμα. Επίσης με ρώτησε τι να βάλει πάνω από το τζάκι της. Λοιπόν, πάνω από το τζάκι σου, καταρχήν πολύ ωραίο το χρώμα που έχει βάψει στον τοίχο, μου αρέσει, θα μπορούσες να βάλεις κορνίζες και να τις αφήσεις απλά να τις ακουμπήσεις εκεί πέρα. Δηλαδή, κορνίζες που μπορεί να έχουν κάποιο πόστερ που σου αρέσουν εσένα, που μπορεί να έχουν φωτογραφίες σας, και να τις έχεις απλά, όχι να τις κολλήσεις πάνω στον τοίχο, ενώ να τρυπήσεις τον τοίχο σου, απλά να τις ακουμπήσεις όπως θα σου έχω μια φωτογραφία και μπορείς αριστερά-δεξιά να βάλεις κάποιο κυροπήγιο ή κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, αν δεν θες να βάλεις πόστερς, μπορείς πολύ απλά να βάλεις κεριά και κάτι τέτοιο όπως έχεις διακοσμήσει, είναι πολύ όμορφο. Κεριά, κάποιο μικρό διακοσμητικό άλλο. Εγώ θα βάζα πόστερ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να είναι και ασπρόμαυρα, γιατί ταιριάζει με το σπίτι σου το ασπρόμαυρο. Επίσης, με ρώτησες τι να βάλεις μπροστά από το τζάκι και είχες σκεφτεί να βάλεις μία πολυθρόνα. Νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Το τραβάει ο χώρος να βάλεις μία ωραία πολυθρόνα. Εγώ σε αυτό το χώρο θα βάζα ένα έντονο μπορντό σαν πολυθρόνα. Ένα ωραίο χρώμα, έτσι να κάνει μπαμ μέσα, γιατί είναι σκούρο, έχει ανοιχτό χρώμα πάτωμα. Οπότε θεωρώ ότι μία πολυθρόνα με ένα velvet ύφασμα σε χρώμα μπορντό θα είναι τέλειο. Θα ταιριάζει πολύ στο σπίτι σου και μου αρέσουν όλα τα χρώματα που έχεις βάλει. Πάμε στην επόμενη κοπέλα, η οποία μου έχει στείλει το κρεβάτι της και μου λέει τι να βάλει πάνω από το κρεβάτι της. Λοιπόν, το πιο απλό που μπορούμε να βάλουμε πάνω από το κρεβάτι μας είναι ένα gallery wall. Είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτό το διάστημα να κάνετε gallery wall, είτε είναι στο υπνοδωμάτιο, είτε είναι στο σαλόνι. Εσείς θα επιλέξετε που θέλετε να βάλετε ένα gallery wall. Θα σας το βάλω και φωτογραφία να το δείτε. Ο τοίχος σου έχει ένα γκρι γαλάζιο μου κάνει, οπότε νομίζω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία να βάλεις πολλά διαφορετικά κάδρα σε διάφορα μεγέθη, μικρότερα, μεγαλύτερα, και να βάλεις χρώματα τα οποία σου αρέσουν και σου ταιριάζουν, τα περισσότερα ταιριάζουν. Να βάλεις και ωραίες κορνίζες με μαύρο γύρω-γύρω, επειδή το κρεβάτι σου είναι μαύρο, εγώ θα βράζα και κορνίζα μαύρη, με ωραία πόστερ μέσα, νομίζω θα είναι τέλειο. Πόστερ μπορείτε να βρείτε πολλά, αν πατήσετε στο ίντερνετ θα βρείτε ό,τι θέλετε, ακόμη και ανεκτυπώσεις μπορείς και να μην αγοράσεις. Πάμε στην επόμενη κοπέλα, η οποία μου έστειλε ένα έπιπλο τηλεόρασης και μου λέει πώς να το διακοσμήσω. Λοιπόν, εγώ πάνω εκεί που έχει τα ντουλάπια δίπλα θα έβαζα μαύρα και λευκά διακοσμητικά πύληνα, τα οποία είναι πολύ στη μόδα και σας τα προτείνω και πάρα πολύ. Θα έβαζα διάφορα διακοσμητικά, βάζα, κυροπήγια, κάποιο αγαλματάκι, αλλά θα έπαιζα πολύ στο ασπρόμαυρο. Δεν ξέρω τώρα τι χρώμα έχει όλο στο σαλόνι, από αυτό που καταλαβαίνω όμως το ασπρόμαυρο ταιριάζει. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά και να πατήσεις στο Google πύληνα διακοσμητικά και να βρεις πολλά. Έχει και στο Scrooge και στο Zara Home και γενικά πύληνο μπορείς να βρεις παντού και να είναι ασπρόμαυρα. Παίξε λίγο με το ασπρόμαυρο και θα φαίνεται και θα κάνει πολύ ωραία αντίθεση και με το ξύλο που έχεις και με τον τοίχο. Δίπλα στον τοίχο που έχεις τη τηλεόραση έχεις ένα σκαμπό. Εγώ θα έβαζα το συγκεκριμένο σκαμπό και θα έβαζα ένα ωραίο βελούδινο σκαμπό. Είναι πολύ ωραίο το βελούδινο και ίσως θα μπορούσες να παίξεις και με χρώματα μπλε, πράσινο, κόκκινο, να βάλεις ένα έντονο χρώμα εκεί να κάνει και λίγο μπαμ. Διαφορετικά, αν δεν θες να βάλεις σκαμπό και απλά θέλεις να διώξεις αυτό που ήδη έχεις, μπορείς να βάλεις ένα φωτιστικό δαπέδου που και αυτό θα είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να έχει ασημένιες λεπτομέρειες, μπορεί να έχει μαύρες λεπτομέρειες, θα πηγαίνουν και τα δύο εξίσου πολύ ωραία. Επίσης, από την άλλη πλευρά που έχεις κάποια ηχεία, μπορείς να πάρεις ένα ωραίο λευκό βάζο και να βάλεις μέσα pampas grass. Πολύ γνωστά, δεν υπάρχει βίντεο να μην σας προτείνω εγώ pampas grass. Μπέζ χρώμα θα σου πήγαινε. Οπότε, δίπλα από την τηλεόραση, εάν δεν έχεις τα ηχεία αυτά, μπορείς να έχεις pampas grass, ένα ωραίο βάζο, και από την άλλη που έχεις το σκαμπό, είτε να βάλεις σκαμπό, είτε να βάλεις κάποιο πορτατίφ, φωτιστικό δαπέδο και θα είναι πολύ ωραίο θεωρώ. Γενικά παιδιά, όταν δεν ξέρετε τι να βάλετε σαν διακοσμητικό, εγώ αυτό που σας προτείνω πάντα είναι τα φυτά.
Τα φυτά είναι πολύ εύκολα όταν έχεις ένα τοίχο και δεν ξέρεις τι να βάλεις, βάλε φυτό. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Δίνει και χρώμα αλλά και ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Πάμε στην επόμενη κοπέλα, η οποία μου έστειλε ένα κρεβάτι για αρχή. Έχει και τα ίδια πορτατίφ με εμένα. Λοιπόν, πάνω από το κρεβάτι σου με ρώτησες τι να βάλεις. Εγώ θα βάζα 3 κάδρα με πόστερ. Έχεις γκρι κρεβάτι και μπεζοκαφέ κομμωδίνα. Τώρα εδώ μπορείς να παίξεις και με κορνίζες λευκές και με ξύλινες και με μαύρες. Εσύ θα διαλέξεις τι ταιριάζει και γενικά με το υπόλοιπό σου δωμάτιο και βάλε 3 πόστερ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ίσως το ασημένιο σου ταιριάζει πιο καλά, τρόπο το σκέφτομαι. Καλύτερα να βάλεις ασημένιες κορνίζες, δένουν με τα πορτατίφ. Και μετά μου έστειλες μια φωτογραφία με ένα τζάκι και μου λες τι να βάλω δίπλα. Εγώ θα έβγαζα αυτό που έχεις και θα έβαζα είτε έναν ωραίο πίνακα στενόμακρο να πιάσει τον τοίχο, είτε θα βάζα έναν καθρέφτη ολόσωμο. Ένα από τα δύο. Και πίνακα θα πηγαίνει ωραία, αλλά και ένας καθρέφτης ολόσωμος. Και άλλη μία φωτογραφία μου έστειλε η ίδια κοπέλα και είναι ένα τραπεζάκι που είναι δίπλα στον καναπέ της και μου λέει ότι θέλει να το βγάλει και τι να βάλει εκεί. Το μόνο που θα σου πρότεινε για αυτό το σημείο είναι ένα φυτό, τίποτα άλλο. Το φυτό που μου έδειξε στην προηγούμενη φωτογραφία θα ταιριάζει γάντι. Πάρτο και βάλτε εδώ δίπλα στο καναπέ σου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βγάλε το τραπεζάκι αυτό και άφησε απλά το φυτό με το λευκό κασπό που έχεις. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη κοπέλα, η οποία μου έστειλε παιδιά ένα σαλόνι και με ρωτάει τι να βάλει κάτω από την τηλεόρασή της. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μου λέει η κοπέλα, μην μου πεις πολλά πράγματα και έπιπλα, γιατί είναι στενός ο χώρος, οπότε δεν χωράει να βάλω έπιπλο. Δεν χρειάζεται να βάλεις έπιπλο, σου βρήκα μια άλλη λύση. Θα σου βάλω φωτογραφίες να δεις για να καταλάβεις τι εννοώ. Μπορείς να βάλεις ράφι ακριβώς κάτω από την τηλεόραση και να το γεμίσεις με διακοσμητικά. Εάν δεν έχετε χώρο μπροστά από την τηλεόραση, γιατί μπορεί να το τραπεζάκι του σαλονιού σας και δεν θα κολλάει να βάλετε κάτι άλλο, μπορείς να κάνεις το εξής. Βάλε ένα ράφι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς κάτω από την τηλεόραση, μπορεί να είναι λίγο πιο δεξιά, μπορεί να είναι λίγο πιο αριστερά και βάλε εκεί διάφορα διακοσμητικά. Όπως θα σου δείξω σε δύο φωτογραφίες, στη μία το έχει βάλει λίγο πιο δεξιά και έχει βάλει και άλλο ένα ράφι πάνω από την τηλεόραση και έναν πίνακα δίπλα και τα έχει δέσει όλα πολύ ωραία για να μην βάλει έπιπλο. Και στην άλλη φωτογραφία που θα σου στείλω, που θα σου βάλω, το έχει βάλει από κάτω ακριβώς το ράφι και έχει βάλει από πάνω δύο ράφια. Όπως και άλλη μία παρόμοια φωτογραφία που βρήκα, που πάλι έχει βάλει ένα ράφι από κάτω, του έχει κάνει μια ωραία διακόσμηση και έχει βάλει από πάνω άλλα δύο ραφάκια. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Μπορείς να του ρίξεις μια ματιά. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα. Οπότε, αν δεν έχετε χώρο μπροστά από το τραπεζάκι του σαλονιού σας και δεν θέλετε απλά να έχετε μια τηλεόραση, είναι μια ωραία λύση να βάλετε ραφάκια στο χρώμα του ξύλου που ταιριάζουν στο σπίτι σας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Σίγουρα θα έρθει πολύ σύντομα και part 3 και part 4, διότι όπως σας είπα, οι φωτογραφίες ήταν πολλές. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί εκεί μπορείτε να μου στέλνετε τις φωτογραφίες σας, να μου λέτε τι ακριβώς θέλετε. Εγώ τα σημειώνω όλα και θα τα βλέπουμε σε επόμενα βίντεο. Νομίζω ότι όλους μας βοηθάει κάτι τέτοιο, διότι παίρνουμε ιδέες πώς είναι και άλλα σπίτια, πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε κι εμείς. Παίρνουμε ιδέες μέσα από τα σπίτια που βλέπουμε. Προτείνω κι εγώ διάφορα πράγματα, οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο. Εγώ θέλω να τη συνεχίσω αυτή τη σειρά και από ό,τι έχω καταλάβει, αρέσει και σε εσάς. Οπότε θα σας περιμένω στο Instagram και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!